Χριστιάνα μου, καρνάκι καλησπέρα. Μου, καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, Χριστιάνα, και σε θέλω μαζί μου γιατί θα σου κάνω ένα ταξίδι στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά λίγο διαφορετικό. Θα πάμε λίγο να βρούμε κάποιες παραξενιές. Είσαι έτοιμη, λοιπόν? Πανέτοιμη. Λοιπόν, παραξενιές του νέου μας βασιλιά, τις οποίες φυσικά θέλω να σου πω ότι τις έχουμε μάθει και από το ντοκιμαντέρ που έχει προβληθεί στο Amazon Prime, από τον Butler, τον Paul Barrel, αλλά και γενικά και από διάφορα δημοσιεύματα. Λοιπόν, παραξενιές του βασιλιά. Θέλει λοιπόν το δικό του κάθισμα τουαλέτας και το χαρτί τουαλέτας το οποίο θα έχει μαζί του όποτε ταξιδεύει. Είναι συγκεκριμένο, εννοώ. Είναι συγκεκριμένο. Μπορώ να το καταλάβω εγώ στο χαρτί τουαλέτας. Όλοι δεν έχουμε κάποια αγαπημένο χαρτί τουαλέτας. Με αυτό το διπλό είναι το μαλακό. Παιδιά, εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν είναι διαφορετικά τα χαρτιά τουαλέτας? Είναι. Βεβαίως και είναι διαφορετικά και για το κάθισμα είναι. Ενώ υπάρχουν πάρα πολλά μικρόβια. Για το κάθισμα, εγώ το θεωρώ υπερβολικό, Χριστιανά, να κουβαλάμε ολόκληρο κάθισμα. Δεν το κουβαλάει ο ίδιος, Ρεκαρνάκη. Ο ίδιος όχι, αλλά φαντάζω τώρα που πηγαίνει να έχεις και μια τουαλέτα μαζί. Και το φυσικά καπάκι, το καπάκι, ναι. Το καπάκι. Και το καπάκι, ρε παιδιά, είναι. Έχουν νούμερα. Πώς γίνεται να εφαρμόζει σε κάθε τουαλέτα που πάει? Ας μην αναλύσουμε τα υδραυλικά, υπάρχουν δηλαδή μηχανισμοί, αλλά φυσικά και το χαρτί τουαλέτας, το οποίο είναι ειδικό, γιατί καταλαβαίνεις, πηγαίνεις σε σημείο του σώματος που πρέπει να φροντίζεται, Χριστιανά, όλο το σώμα γενικά. Θα συνεχίζω σε θέματα υγιεινής, Χριστιανά, με την οδοντόκρεμα. Βάζει λοιπόν το υπηρετικό προσωπικό να πιέζει κάθε πρωί μια ίντσα οδοντόκρεμα στην οδοντόβουρτσά του. Ναι. Ίσως είναι και λόγω χρόνου, θα πω εγώ. Βέβαια, είναι πολύ χρονοβόρο να πιέσεις την οδοντόπαστα να βγει. Κοιτάξτε, Χριστιανά, κοίταξε. Κάποια πρωινά θα σου έχει τύχει και σένα. Δεν έγινε αυτές που σου μείνει λίγο οδοντόκρεμα στην οδοντόπαστά σου, λίγο στο σωληνάριο. Να αφαιρεί την πρώτη, τη αυτή που υπήρχε. Όχι, του βάζουν κάθε μέρα για να είναι έτοιμο. Απλώς μέχρι να μπει στη διαδικασία, να το πιέσει και να βγει, μπορεί να το τρώει και χρόνο, Χριστιανέ. Ο βασιλιάς το αφήνει μέχρι τελευταία στιγμή να τελειώσει. Να πιέσει και το τελευταίο, το τέτοιο να βγει. Για λόγους οικονομίας, ας πούμε. Ναι, παιδιά. Και πρέπει να τον έχουν και φυσικά και στα όπα-όπα. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, συνεχίζω γιατί μέχρι τώρα δεν έχουμε δει τίποτα, Χριστιανά. Οι πιζάμες του, θα πω, Χριστιανά, τις θέλει σιδερωμένες κάθε πρωί. Όπως και τα κορδόνια των παπουτσιών. Ναι, είναι σιδερωμένα τα κορδόνια. Ναι, ναι, ναι. Σιδερωμένα, Χριστιανά, περιποιημένα, όλα στην εντέλεια για τα παπούτσια του νέου βασιλιά. Δεν πρέπει να το είναι. Το είδα αυτό με τα σιδερωμένα κορδόνια και αναρωτήθηκα και το πρωί, ρε καρνάκι μου. Εντάξει, σιδερωμένα κορδόνια. Αυτό είναι το κορδόνι καταρχάς, πώς το σιδερώνει? Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν κάποια ταλαιπωρημένα κορδόνια, Χριστιανά? Φυσικά. Ναι, που έχουν και τη χάρη τους, βεβαίως. Τη χάρη στο βασιλιά να έχει ταλαιπωρημένο κορδόνι. Ναι, να είναι και εξεφτισμένα κάποια, πρέπει να είναι όμορφα. Εξεφτισμένο βασιλιάς, βρε καρνάκι μου. Ναι, γι' αυτό θέλει να το αποφύγει. Όπως και τις πιζαμούλες του να είναι σιδερωμένες κάθε μέρα και προσεγμένες. Συνεχίζω στο επόμενο, το οποίο τον καταλαβαίνω πάρα πολύ. Μήπως, Χριστιανά, να πω για βασιλιάς. Έχουμε τις ίδιες παραξενιές. Το σκέφτομαι ώρες-ώρες. Το καλώδιο του μπάνιου πρέπει να είναι σε μία συγκεκριμένη θέση. Ναι. Γιατί δεν έχει κάποιον να το κρατάει? Είμαι στο μπάνιο. Τι εννοείς? Τα υπόλοιπα πώς θα πει. Κάποιος το κρατάει και να κάνει. Όχι, κάνει μόνο στο μπάνιο. Αλλά πόσες φορές το καλώδιο δεν αλλάζει λίγο θέση, Χριστιανά, και κάνει και αυτές τις γυρλιές, πώς λέμε. Το γυρνάς πάλι από την άλλη και τελείωσε. Όταν είναι φρέσκο δεν καθαίνει. Ναι, Χριστιανά, υπάρχει μια ταλαιπωρία. Είναι και ένας βασιλιάς. Πρέπει να είναι σε συγκεκριμένη θέση να μπορεί να απολαύσει το μπάνιο του. Συμβαίνουν και αυτά. Και θα συνεχίσω. Θέλω να σου πω ότι το νερό στο μπάνιο πρέπει να είναι χλιαρό και σε μπανιέρα μισογεμάτη. Γιατί κάνει και φυσικά και το μπανάκι του με τους αφρούς. Μα κάθε μέρα, παιδί μου. Αυτό. Ναι, δηλαδή λίγο οικονομία στο νερό. Ένα ντουζάκι και έξω. Θα μπορούσε, Χριστιανά, όμως θέλει να το απολαύσει το μπάνιο. Είναι απόλαυση. Δεν το θέλει πολύ γεμάτο, γιατί ξέρεις, κάποιες φορές μπαίνουμε μέσα και ξεφεύγει το νεράκι από την μπανιέρα. Και σε συγκεκριμένη θερμοκρασία αυτό το χλιαρό. Πού ζεις εσύ και, συγγνώμη, πού ζεις, ποιος το κάνει αυτό σπίτι να γεμίσει την μπανιέρα τόσο πολύ που να μπει μέσα να κάνει το μπανάκι του, ναι, να βγουν τα νερά έξω και μετά να θέλει να ρίξεις και να καθάρισμα. Εμένα μου σε ξενοδοχείο, Χριστιανά. Καλά, που βάζει και αφρό και λίγο ξεφεύγει και αφρός. Επειδή δεν καθαρίζεις εσύ, κυρία, γι' αυτό. Δεν το ήθελα, απλώς όταν μπήκα μέσα και έβαλα, ο αφρός έφυγε πάρα πολύ. Μήπως δεν μπαίνεις μόνος σου και γίνεται υπερχείληση? Δεν θα περάσει και προσωπικά δεδομένα. Αλλά και ο βασιλιάς θα μπαίνει μόνος του, ολόκληρη καμήλα. Μεγάλη θα έχει ο βασιλιάς. Παιδιά, ολόκληρη καμήλα, κάνει τόσες θυσίες για να την έχει.
Για άλλο χαρτί. Θα συνεχίσω γιατί θα εκτεθούμε, Χριστιανά, και σε πηγαίνω και στην επόμενη κάρτα. Το πρωινό γεύμα. Σπιτικό ψωμί, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και φρέσκους χυμούς φρούτων. Θέλω να σου πω ότι είναι το κουτί του πρωινού, το οποίο ο συγκεκριμένος, ο βασιλιάς, το παίρνει μαζί του όπου και να πηγαίνει. Και θέλω να σου πω ότι έχει και 6 διαφορετικά είδη μελιού μέσα, μούσλι και αποξηραμένα φρούτα. Πολύ ωραία, της υγιεινής διατροφής. Ναι, αλλά 6 διαφορετικά είδη μελιού. Λίγο ξενέρωτο όμως, δεν είναι εντάξει. Ξενέρωτος ο βασιλιάς. Κάθε πρωί αυτό τρώει. Μάγεψε τη Σοφία, Χριστιανά. Και θα σε αποχαιρετήσω φυσικά ότι το τυρί και τα μπισκότα του πρέπει να ζεσταίνονται σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία και στο τέλος των γευμάτων. Πολύ ωραία, αλλά έχεις αφήσει πίσω το σάλος με γυροκομείο στην Ταϊβάν. Σε πηγαίνω τώρα, γιατί... Χριστιανά... Είπες αποχαιρετώ και σας έχω ακούσει να το σχολιάζετε τόσο ζεστά στο γραφείο που θέλω πάρα πολύ να το δούμε. Ταϊβάν, σε ταξιδεύω τώρα και ένας σάλος.